που έχει έτσι τόσο σουξέ αυτό το τραγούδι. Θα το κάνουμε θέμα. Από εκεί εμπνεύστηκε εσύ, Πονηρούλα. Αμέ. Α, όχι από όλα τα διοξιδωτικά που έχει το τσάι, ας πούμε. Σου είναι αυτό. Αλλά έτσι, ξέρεις, είναι και ένα ρόφημα το οποίο, ναι, μεν το τσάι μπορούμε να το πίνουμε και παγωμένο, αλλά θεωρώ ότι είναι λίγο πιο χειμωνιάτικο. Έτσι, το τσαχάκι το ζεστό, τα κάνει κρύο, βρέχει κιόλα σήμερα. Δεν σε κατάλληλα. Εμένα μου θυμίζει και αυτές τις ταινίες που ήταν οι πολύ ωραίες οι γυναίκες κομψά ντυμένες με το τσαγάκι του. Και το πιατάκι από κάτω. Ναι, και το πιατάκι. Και δεν πίνανε καφέ, μόνο πίνανε τσαγάκι. Και με μία φέτα λεμόνι. Αμέ. Κάτι ξέρανε όμως, Χριστιανά μου, που το κάνανε αυτό. Έχει διαφορά να πιει ατόφιο πράσινο τσάι και είναι διαφορετικό να προσθέσει και λεμόνι. Πολύ σωστά. Να πούμε ότι άλλο το τσάι είναι άλλο πράγμα, ναι. Α. Εννοείται ότι το τσάι είναι πάρα πολύ υγιεινό. Είναι το δεύτερο πιο γνωστό ρόφημα παγκοσμίως. Οπότε, ναι, μετά τον καφέ, πρώτος είναι ο καφές και μετά είναι το τσάι. Εντάξει, Κίνα, τεράστια φιλοσοφία γύρω από το τσάι, οπότε και κάτι θα ξέρανε. Τσαγιού, ναι, δεν το είναι αμέτρητες. Και πώς τα συνδυάζουν με λουλούδια επίσης, έχω δει και διαφορετικά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και να πούμε ότι σύμφωνα με μία μελέτη που είχε δημοσιευθεί πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση Προληπτικής Καρδιολογίας σχετικά με το τσάι, είναι ότι η τακτική κατανάλωσή του συνδέεται με περισσότερα υγιή χρόνια ζωής, αλλά και με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Δηλαδή και καλύτερα χρόνια, πιο ποιοτικά και δηλαδή, περισσότερα. Και περισσότερα. Δηλαδή, ναι. Θα ρωτήσω τώρα εγώ το... Ρώταμε. Τα κλασικά. Είμαι εδώ για σένα. Το ξέρω, το ξέρω. Είναι καλύτερο, ας πούμε, να ξεκινάμε τη μέρα μας να αντικαταστήσουμε, αν θέλουμε, τον καφέ, γιατί μπορεί να μας αρέσει η γεύση του ή να μην νιώθουμε ότι μας προσφέρει κάτι, με ένα φλιτζάνι, μια κούπα τσαγιού. Πολύ σωστά. Και λεμονάκι. Πολύ σωστά. Βοηθάμε πολύ περισσότερο σωστά. Τον οργανισμό μας, έτσι. Βοηθάμε πάρα πολύ τον οργανισμό μας και σου έχω αριθμίσει εδώ πέρα πράγματα να σου πω που μας κάνει το τσαγάκι μας. Το οποίο, σύμφωνα βέβαια και με αυτό που ανέφερα, η τακτική κατανάλωση, εννοούμε το τουλάχιστον 3 φορές εβδομαδιαίως. Και ωραία. Δεν είναι ότι είναι πάρα πολύ. Αν σκεφτούμε ότι θα πιούμε 1 με 2 καφέδες τη μέρα, σημαίνει ότι μπορούμε να το κάνουμε το ίδιο και με το τσαγάκι μας. Τουλάχιστον 1 τσαγάκι την ημέρα. Θέλουμε το πρωί, ακόμα καλύτερα. Θέλουμε το απόγευμα, μια χαρά. Όπως βολεύει το καθένας. Και ας δείψουμε λοιπόν και το λεμονάκι μας. Όλα αυτά τα ωφέλη που έχει το τσάι από μόνο του έρχονται και πολλαπλασιάζονται, Χριστιανά μου. Δένουν αυτά τα δύο υλικά τόσο ωραία, το οποίο κάνουν ένα συνδυασμό μαγικό. Γι' αυτό είναι και ο τίτλος μας, πηγή υγείας και ευεξίας. Και μιλάμε τώρα για το πράσινο το τσάι, πράσινο. Όχι το μαύρο. Θα σου πω, όλα θα τα τσάι, ναι, όλα τα τσάι έχουν κάτι να μας δώσουν, απλά το πράσινο συγκεκριμένα το έχει, ναι, έχει τα περισσότερα, είναι το καλύτερο. Και έχει να κάνει λίγο και με τη διαδικασία της επεξεργασίας του. Το μαύρο συγκεκριμένα, μιας και μου έδωσες έτσι το έναυσμα, όσον αφορά το κομμάτι των αντιοξειδωτικών, μιας και το τσαγάκι μας περιέχει κατεχίνες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τον οργανισμό μας, το μαύρο περιέχει 25% κατεχίνες. Ωραία. Και το πράσινο 70%. Πράσινο. Μαρία, κλείσαμε. Πράσινο. Πάμε στο πράσινο τσάι, το αγοράζουμε. Εν τω μεταξύ, το συνειδητοποίησα και που είδα την κάμερα. Έχει πράσινο, είναι πράσινο. Έχει πράσινο. Εμπνευστεί από το θέμα, τι είναι αυτό το κορίτσι. Πράσινο. Ναι, τι έχει τώρα το είδα στο monitor. Ωραία, πράσινο τσάι. Πράσινο τσάι. Ναι. Με λεμόν. Με λεμονάκι μαζί είναι, θα σου πω τώρα, το λεμόνι τι κάνει στις κατεχίνες. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να διατηρήσουμε τις κατεχίνες στο τσαγάκι μας. Μέσα, να τις διατηρήσουμε. Ωραία. Και να μην καταστραφούν. Ναι, μπράβο, ωραία, να μην αλλοιωθούν. Οπότε, συν πράσινο 70%, συν λεμονάκι, full extra αντιοξειδωτικό ρόφημα. Μη με ρωτήσεις για τη ζάχαρη, θα σου πω σε λιγάκι. Σκέτο. Σκέτο. Ήσουν έτοιμη, σε έβλεπα. Εδώ το είχες. Λίγο μελάκι, λίγο ζαχαρίτσα, κάτι τη να νοστιμήσει λίγο παραπάνω. Είναι λίγο πικρούτσικο. Είναι λίγο, αλλά συνηθίζεται. Όπως και ο καφές, Χριστιανά μου. Νομίζω έχεις γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι τον έπαιρναν γλυκό, μετά μέτριο, μετά σκέτο. Δεν άλλαξε ο καφές, άλλαξε η συνήθειά μας. Είναι κάτι που συνηθίζεται. Στην αρχή θα μας είναι δύσκολο, μετά το έχουμε. 21 μέρες θέλει ο οργανισμός για να συνηθίσει μια έτσι καινούργια κατάσταση. Γυναίκα, θα αλλάξουμε πολλά στη ζωή μας με αυτή τη γυναίκα. Ενισχύει το νοσοποιητικό μας σύστημα. Ξεκίνασε με τα ωφέλη, μπας και μας πείσεις. Ενισχύει το νοσοποιητικό μας σύστημα, Χριστιανά μου, λόγω των αντιοξειδωτικών λοιπόν που είπαμε ότι περιέχει, αλλά και λόγω του λεμονιού, το οποίο είναι γεμάτο με βιταμίνη C, οπότε από μόνη της η βιταμίνη C είναι κάτι ισχυρό στον οργανισμό.
Και έχει βρεθεί επίσης ότι βοηθάει ενάντια στις φλεμονές που δημιουργούνται από τις ελεύθερες ρίζες και τις βλάβες, δηλαδή στα κυτταρά μας. Και όταν εννοούμε βλάβες, εννοούμε από τα πιο απλά πραγματάκια, δηλαδή από σημάδια πρόωρης γύρανσης. Αλλά η πρόωρη γύρανση, για να φανεί απ' έξω, έχουμε πει, Χριστιανά, ότι ξεκινάει από μέσα μας. Από μέσα γίνεται. Άρα από μέσα μας έχουμε γεράσει τα κυταράκια μας και φαίνεται στο έξω μας. Μέχρι εκφυλισμό κυτάρων και θρόμβων στο αίμα. Επίσης, να πω κάτι. Ναι. Κυρία, να πω κάτι. Εκτός από το ατόφιο, το πράσινο τσάι που μπορούμε να προμηθευτούμε εύκολα, ισχύει και για τα φακελάκια αυτό. Ναι. Ωραία. Τα φακελάκια λοιπόν. Ωραία. Έχω να πω εγώ, αν τα χρησιμοποιούμε, μην τα πετάτε. Μπορείτε να βάλετε κάτω από τα ματάκια. Το είχα διαβάσει μια έρευνα. Πάρα αυτό. Πολύ σωστά. Στην Ιαπωνία λέει το κάνουν. Αμέ. Για να έχουν περισσότερες χρήσεις. Αμέ. Και ισχύει, δηλαδή. Ναι, ισχύει. Καλά το λέω. Και καλό θα είναι να τα αφήνουμε έτσι ένα πενταλεπτάκι με το τσαχάκι. Μην είναι μία, δύο, τρεις έξω. Ναι. Γιατί έτσι απελευθερώνονται πιο πολύ τα αντιοξειδωτικά στοιχεία του τσαγιού μας. Συνεχίζουμε. Μωρέ, τι μαθαίνουμε. Ενισχύει την καρδιά μας. Το πράσινο τσάι, αλλά μαζί και με το λεμόνι όμως αναφέρουμε, έχει καταγεγραμμένα ωφέλη γενικότερα για την καρδιακιακή μας υγεία και όταν θα αποτελέσουν όμως κομμάτι της καθημερινής μας διατροφής. Όχι μία φορά το Σάββατο αντί για καφέ θα πιω τσάι και περιμένουμε να λειτουργήσει. Πρέπει να είναι καθημερινή αυτή η διαδικασία. Να πούμε ότι μειώνει την αρτηριακή μας πίεση, αλλά ενισχύει και το κυκλοφορικό σύστημα. Και συγκεκριμένα έχω σημειώσει μία έρευνα. Ελπίζω να μην κάνω εξαρδάμ, περίμενε τώρα. Δεν το έχω. Το 2018, λοιπόν, οι ερευνητές των Πανεπιστημίων του Λάγκαστερ και του Λίντς ανακάλυψαν ότι, τώρα έρχεται, η επιγαλοκατεχίνη γαλλικού εστέρα, γιατί έχει πολλών ειδών κατεχίνες το Ωραία. Τσαγάκι, ένα είδος λοιπόν κατεχίνης, η οποία είναι και η πιο δραστική τέλος πάντων, μπορεί να προστατεύσει από την αρτηριοσκλήρινση, η οποία είναι συνηθέστερη αιτία καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων. Έρευνα τώρα, δύο πανεπιστημίων. Το 2008 τώρα, πριν τρία χρονάκια έγινε. Είναι σημαντικές πληροφορίες. Είναι πολύ σημαντικές, ναι. Να εντάξουμε δηλαδή το τσάι στην καθημερινότητά μας και φροντίζουμε ακόμα και για την καρδιά μας που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του σώματός μας. Και στο κομμάτι να μην πάθουμε εγκεφαλικό επεισόδιο, έτσι. Οπότε είναι κάτι τόσο φθηνό, τόσο απλό και γι' αυτό τόσο γρήγορο. Δεν ήταν δύσκολο πολύ να σωστά. Το εντάξει. Ειδικά τώρα που χειμωνιάζει, όπως είπες και εσύ, το βραδάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ισχύει. Και συνεχίζοντας. Διουρητικό, Χριστιανά μου. Ναι. Είναι διουρητικό, τα μοντέλα οπότε πίνουμε πολύ τσάι. Χαίρομαι γι' αυτό. Βοηθάει πάρα πολύ. Αποτοξίνωση. Ναι. Μπράβο. Κάνει λοιπόν αποτοξίνωση στο σώμα μας, όπως επίσης βοηθάει και στο να μην δημιουργούνται πέτρες στα νεφράκια μας. Αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας. Λίγο, όχι πάρα πολύ. Δεν είναι όπως τον καφέ. Περιέχει, ναι μεν, καφεΐνη, όχι σε τεράστια ποσότητα, μας δίνει λίγο ένα boost, αλλά δεν διαρκεί πάρα πολύ. Πάντως, αν θέλουμε κάτι γρήγορο και υγιεινό, προτιμάμε το τσαγάκι μας. Επίσης, τώρα έρχεται το κομμάτι για τη ζάχαρη. Είναι στην γωνία μας περίμενε. Είναι τέλειο για δίαιτα, Χριστιανά μου, χωρίς το τσαγάκι μας. Μπράβο, χωρίς τσάι. Χωρίς ζάχαρη, ναι, είτε είναι λευκή, είτε είναι καστανή, είτε είναι οποιαδήποτε τέλος πάντων. Για να πάρουμε τα ωφέλη στο 100%, ναι. Αν είναι να μην πιούμε ποτέ, για αυτό το λόγο, εννοείται ότι βάζουμε λίγο, μα κάτι θα μας μείνει από όλα αυτά που προσφέρει το τσαγάκι. Στην καλύτερη, λίγο μελάκι. Είναι πιο φυσικό προϊόν. Εντάξει, θερμιδικά πάνω κάτω δεν απέχει πολύ από τη ζάχαρη, απλά έχει και αυτό θρεπτικά συστατικά να μας δώσει. Έχουν βρεθεί λοιπόν και σε μελέτες, υπάρχει συσχετισμός στα θρεπτικά συστατικά του τσαγιού με την αυξημένη καύση των λιπαρών. Και αυτό διότι κάνει μια ελαφριά τύπου θερμογένεση στο σώμα μας, οπότε αυξάνει λίγο τη θερμοκρασία και αυξάνονται ελαφρώς οι καύσεις. Όλα αυτά μαζί με μια ισορροπημένη διατροφή και εννοείται άσκηση. Δεν πίνουμε τσακάκι, καθόμαστε στον καναπέ και λέμε «Α, δυνάτησα, περιμένω να δυνατήσω ή πότε θα δυνατήσω», να μην παρερμηνευτεί δηλαδή και το μήνυμα που δίνουμε. Όλα αυτά συν είναι με το τσαγάκι. Κάνουμε εμείς τα βασικά αυτά που πρέπει να κάνουμε, να προσέξουμε τη διατροφή μας, να εντάξουμε τη γυμναστική.
και να πιούμε και λίγο τσαγάκι παραπάνω, κακό δεν κάνει. Και όχι μόνο στο σώμα μας, και στην καρδιά μας και στο μυαλό μας και σε όλα. Mm-hmm. Στο κομμάτι αυτό με τη διατροφή, Χριστιανά μου, να πούμε ότι έχω σημειώσει επίσης μία έρευνα που είχε βρεθεί ότι σε καθημερινή κατανάλωση 450 με 500 mg κατεχινών για 12 εβδομάδες, φαίνεται να συμβάλλουν στη μείωση της περιφέρειας της μέσης, στη μείωση της μέσης, αμέ, στο δω. Μέση δαχτυλίδι. Μέση δαχτυλίδι με τσάι. Τσάι με λεμόνι. Στη μείωση του σπλαχνικού λίπους, Χριστιανά μου, που είναι το πιο επικίνδυνο λίπος στο σώμα μας. Είναι αυτό που είναι εσωτερικά, δεν είναι κάτω από το δερματάκι μας, είναι ανάμεσα στα όργανά μας. Και στον γενικότερα στον έλεγχο του βάρους μας, μέσα σε 12 εβδομάδες. Έγινε αυτό. Τι είναι 12 εβδομάδες, τίποτα. Να πίνεις καθημερινά τσαγάκι πρωί ή βράδυ. Όποτε με λεμόνι. Όπως θέλετε. Με λεμόνι, ναι. Σίγουρα. Με λεμόνι. Χωρίς ζάχαρη. Επίσης το λεμονάκι, επειδή συμβάλλει και στην καλή λειτουργία του εντέρου και βοηθάει και στα φουσκώματα και όλα αυτά, θα νιώθουμε ότι ξεφριζόμαστε και είμαστε πιο ανάλαφροι. Για να μην λέω ανάλαφρες, εννοείται ότι αφορά και τους άντρες το θέμα μας. Ούτως ή άλλως. Έτσι. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους άντρες, το έχουμε πάρα πολλές φορές. Εμείς απευθυνόμαστε στον πληθυσμό που μας παρακολουθεί. Γυναίκες, άντρες και παιδιά. Αμέ. Λοιπόν, προστατεύει επίσης την υγεία του εγκεφάλου μας, όπως είπαμε πριν, αλλά έχω σημειώσει ένας αυστριακός μοριακός βιολόγος, το 2017, ο Έρικ Βάνκερ, ανακάλυψε ότι αυτή η ισχυρή κατεχίνη που έχει το τσαγάκι μας μπορεί να δράσει κατά της νόσου του Αλτσχάιμερ. Μα τι λέει ρε σημαντικά. Αλλά, θα πω ένα αλλά σε αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το πείραμα που είχε κάνει ήταν σε ζωντανά ζωικά κύτταρα, δεν ήταν σε ανθρώπινα, αλλά όλο αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό να ισχύει και στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά είναι υπό έρευνα ακόμη. Ωραία, μια χαρά τα ακούω εγώ όλα αυτά. Πώς φαίνονται. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ εύκολα. Εντάσσουμε πλατσά στην καθημερινότητά μας και βλέπουμε τα ωφέλη σε πολύ λίγες εβδομάδες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Να πω κάτι τελευταίο. Ένα extra info. Με εμφιαλωμένο νερό. Πολλαπλασιάζονται τα αντιοξειδωτικά και τα ωφέλη μας. Όχι βρύσεις. Ωραία, πάρα πολύ εύκολο και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.